Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε «Η μεγάλη ανατροπή του Κωνσταντίνου Βασάλου». Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ να συνεχίζουμε και σε επόμενα spoiler. Η 21η εβδομάδα του Survivor ολοκληρώθηκε το βράδυ της 5ης με ένα πολύ δυνατό επεισόδιο, αφού είδαμε τους παίκτες πρώτη φορά μετά από σχεδόν 6 μήνες να μιλούν από κοντά με τους συγγενείς τους. Αλλά είδαμε και τον Τάκη Καραγκούνια να σβήνει τη δάδα του και να αποχωρεί από το νησί. Ο Τάκης αποχώρησε λέγοντας πως θέλει να βγει νικητής ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Ο Κωνσταντίνος, με τον οποίο βρέθηκε στον Τάκο μαζί με τη Μελίνα και τελικά κατάφερε να τον διώξει. Η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο, αφού παρά το γεγονός πως ο Κωνσταντίνος είναι πολύ πεσμένος αγωνιστικά φέτος, το κοινό τον στηρίζει και είναι μεγάλο. Από την άλλη, η Μελίνα έχει δείξει τη δυναμική της και δεν ήταν η πρώτη φορά που ήταν υποψήφια προς αποχώρηση. Αυτό όμως που δεν περιμέναμε με τίποτα ήταν η τεράστια διαφορά που υπήρχε στα ποσοστά και τη μεγάλη ανατροπή που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Ο Κωνσταντίνος βγήκε πρώτος πανηγυρικά, ενώ πολύ μικρή διαφορά είχαν ο Τάκης με τη Μελίνα. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πήρε 78%, η Μελίνα μεταξά 12% και ο Τάκης που αποχώρησε είχε πάρει 10%. Όπως καταλαβαίνετε φίλοι μου, η ανατροπή ήταν τεράστια, καθώς ναι μεν ήταν υποψήφιος ο Βασάλος, αλλά κανένας δεν περίμενε το 78% του κοινού. Αυτό ήταν το spoiler φίλοι μου, αν σας άρεσε ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας!